Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και οι εκδόσεις Gutenberg διοργάνωσαν ομιλία με θέμα «Η συναισθηματική ζεστασιά δίνοντας και παίρνοντας αγάπη» με προσκεκλημένο ομιλητή τον ομότιμο καθηγητή Ρόναλντ Ρόνερ. Την εκδήλωση προλόγησε και συντόνισε η Άρτεμις Γιώτσα, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Διαπροσωπικής Αποδοχής και Απόρριψης. Λίγες ώρες μετά, ο ομότιμος καθηγητής αναφέρθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας του αλλά και στην έρευνα που έκανε όλα αυτά τα χρόνια, από την οποία προέκυψε πως η συναισθηματική ζεστασιά και η αγάπη, ανεξάρτητα από τη χώρα, τη θρησκεία, το πολιτικό ιδεολογικό υπόβαθρο του καθενός, είναι το ίδιο αναγκαία σε όλους μας. Ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου του Connecticut στην Αμερική. Ο κύριος Ρόνερ έχει πίσω του 60 χρόνια πορείας στην έρευνα και στην πράξη, στον χώρο της ψυχολογίας και ιδιαίτερα πάνω στον τομέα των διαπροσωπικών σχέσεων και πιο συγκεκριμένα στην διαπροσωπική αποδοχή απόρριψη. And they feel that they are not getting the warmth, the affection, the love, the care that they have the need for. There's specific things that start to happen psychologically to people and has implications for medical life and in fact indeed for issues of longevity of a people. Είπε πως μέσα στην έρευνα που έχουν κάνει τα τελευταία 60 χρόνια με παιδιά, γονείς, ενήλικες, έρευνα που έγινε σε όλο τον κόσμο, έχουν βρεθεί τα ίδια ευρήματα και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι οι άνθρωποι παντού στον κόσμο, ανεξαρτήτως ηλικία, εθνικότητας, φύλου και πολλών άλλων παραμέτρων, αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο την συναισθηματική ζεστασιά ή αλλιώς αποδοχή, όπως και την απόρριψη που βιώνουν από τους σημαντικούς άλλους. Και όταν λέμε σημαντικούς άλλους, εννοούμε τα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται πιο κοντά τους σε κάθε ηλικία. Στις μικρές ηλικίες είναι οι γονείς, έρχονται οι δάσκαλοι, στη συνέχεια είναι οι φίλοι, οι σύντροφοι και ούτω καθεξής.